Τι προβλήματα δημιουργεί στους Πάσχοντες η ψωρίαση. Η ψωρίαση είναι μια δερματοπάθεια η οποία επηρεάζει σαφέστατα την ποιότητα ζωής των ασθενών είτε άμεσα είτε έμεσα. Άμεσα την επηρεάζει διότι μπορεί να προκαλέσει εντονοκνισμό Μαζί με διάφορου, με πόνο σε ορισμένες περιπτώσεις Οπότε η ποιότητα ζωή του ασθενού επηρεάζεται ιδιαίτερα. Από την άλλη, είναι ασθενεί οι οποίοι έχουν μια διαφορετική ψυχολογία, επηρεαζόμενοι σαφέστατα από την πάθηση και γίνεται ένας φαύλο κύκλος διότι η ψυχολογία επηρεάζει το νόσημα και είναι ένας ατελείωτος κύκλος ο οποίο πρέπει κάποια στιγμή να διακοπεί. φιλοσοφία δηλαδή είναι να κινητοποιηθεί ο ασθενή, να βγει από το σπίτι αναζητώντα τη βοήθεια. Τι καινούργια έχουμε στην αντιμετώπιση τη. Στην ψωρίαση, λοιπόν, στην θεραπευτική αντιμετώπιση ψωρίαση, έχουμε καινούρια ε, καινούργια δεδομένα τα οποία αφαιρούν ένα φάρμακο που είναι από του στόματος χορηγούμενο. Είναι δηλαδή σε χάπια. Πρόκειται για κάποια θεραπεία, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ορισμένε μορφέ του νοσήματο και βέβαια θα πρέπει ο ασθενή να απευθυνθεί πάντα στον ειδικό γιατρό, ο οποίο θα συνταγογραφήσει το φάρμακο εφόσον έχει την ένδειξη την απαραίτητη για να λάβει τη συγκεκριμένη θεραπεία. Είναι μια θεραπεία η οποία πρέπει να λαμβάνεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεν μιλάμε για ριζική ίαση, αλλά για καταστολή του νοσήματο για όσο χρονικό διάστημα λαμβάνει τη θεραπεία αυτή. Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα η ψωριασική αρθρίτιδα εξορισμού προϋποθέτει φλεγμονή σε μία άρθρωση είτε αυτό είναι γόνατο είτε είναι δάκτυλο είτε, αφορ... είτε αρθρώσει της πονδυλικής θύρης και της λεκάνης και προϋπόθεση είναι για να χαρακτηριστεί ψωριασική να υπάρχει το εξάνθημα το ψωριασικό η δερματική νόσος δηλαδή που πολλές φορές μπορεί να έχουμε ψωριασική αρθρίτιδα είναι ο τύπος αρθρίτιδας που αυτό μπορεί να το διακρίνει μόνο ο ρευματολόγος και να ακολουθήσει στην πορεία να βγει το εξάνθημα. Το σύνηθες όμως είναι να υπάρχει το εξάνθημα εδώ και πολλά χρόνια, το ψωριασικό, και στην πορεία να κάνει φλεγμονή σε μία αρθρώση. Όταν λοιπόν έχουμε το εξάνθημα το ψωριασικό και έχουμε φλεγμονή σε άρθρωση, έχουμε την ψωριασική αρθρίτιδα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Η αντιμετώπιση της ψωριασικής αρθρίτιδας αντιμετωπίζεται αναλόγως της έκτασης που έχει, με κάποια κλασικά φάρμακα, τα οποία λέγονται DMARTS, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν βγει και πολλά άλλα φάρμακα που λέγονται βιολογικοί παράγοντες και ένα τελευταίο φάρμακο, αυτά τα φάρμακα που μέχρι στιγμής είχαμε ήταν σε υποδόρια μορφή και σε ενδοφλέβια έγχυση, αλλά τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει βγει και ένα καινούριο φάρμακο το οποίο λέγεται άπρεμιλάστη, και το οποίο ε, είναι σε μορφή χαπιών και μπορεί να χορηγείται και για την δερματική αμυγός ψωρίαση, αλλά και για την ψωριασική αρθρίτιδα, οπότε παίρνοντας την αγωγή αυτή, αντιμετωπίζουμε και το δερματικό μέρος, αλλά και το αρθρικό, δηλαδή την αρθρίτιδα.